Καλησπέρα, είμαι ο GRG από Inglourious Nerds, φυσικά, και σήμερα θα κάνουμε Let's Play το Transformers Fall of Cybertron. Διάλεξα να κάνουμε Let's Play αυτό το παιχνιδάκι διότι μου αρέσουν πάρα πολύ τα action games ούτως ή άλλως, διότι μου αρέσουν πάρα πολύ τα Transformers games ούτως ή άλλως. Διάλεξα το συγκεκριμένο ανάμεσα σε διάφορα γιατί είναι το τελευταίο που έχει βγει, είναι ήδη νομίζω 2 χρονών, ξέρω εγώ. Και φυσικά κάνει voice-over ο αγαπημένος μου Peter Cullen, πώς το διάλογο προφέρεται. Είναι ο χαρακτηριστικός τυπάκος, ο οποίος κάνει τη γαμάτη φωνή του Optimus Prime, τον οποίο λατρεύω ούτως ή άλλως. Είναι ο ίδιος που κάνει και τις ταινίες. Λοιπόν, εγώ έχω παίξει τέλος πάντων στο τέταρτο ήμουνα τέλος πάντων chapter του παιχνιδιού. Τώρα θα ξεκινήσουμε από την αρχή απλά για να δείτε πως είναι, να το παρουσιάσουμε έτσι λίγο, να δείτε τι φάση ας πούμε και πως γίνεται. Ξαναλέω λοιπόν, τα γραφικά είναι ικανοποιητικά, μέτρια αλλά ικανοποιητικά. Οι απαιτήσεις του συστήματος είναι μηδενικές. Έχω κλείσει τη μουσική, γι' αυτό είναι λίγο έτσι, είναι λίγο κενό. Να το Optimus ο Θεός. Έχω κλείσει τη μουσική, η οποία είναι αρκετά δυνατή και θα μου μπέρδευε τη φωνή μου. Μπερδεύει δηλαδή τη φωνή μου, μπερδεύει το voice over και δεν μπορώ να συγκεντρωθώ και δεν θα μπορείτε και εσείς να συγκεντρωθείτε στη φωνή μου. Λοιπόν, όπως έλεγα, οι απαιτήσεις του game είναι μηδαμινές, με οποιοδήποτε μηχάνημα μπορείτε να παίξετε. Οι λεπτομέρειες στα γραφικά και οι επιλογές που έχεις στα γραφικά είναι επίσης ελάχιστες, δεν μπορώ να πειράξει και πολλά πράγματα. Νομίζω το παιχνίδι δεν είναι port, είναι καθαρά για υπολογιστή το συγκεκριμένο. Δεν έχει πολλά bugs, είναι αρκετά όμορφο. Επίσης, σε αντίθεση με τα άλλα παιχνίδια τέτοιου τύπου, ουσιαστικά προχωράς και βαράς. Είναι αρκετά δύσκολο game, δηλαδή παρόλο που ας πούμε το έπαιξα στο medium, αναγκάστηκα να επαναλάβω αρκετές φορές οι αποστολές, γι' αυτό το έβαλα στο easy. Ντρέπομαι λίγο, η αλήθεια είναι. Αλλά εδώ έχουμε το tutorial, το κλασικό, σου λέει look around. Έλα γαμάρι μου, έλα βλέπω. I'm alive. Είμαι ο Bumblebee. Δεν μπορώ να μιλήσω. Ωραία, λοιπόν. I like these settings. Arms out, weapons to the deck. Don't fire. I'm a medic. Slap a muffler on it. Take them out, Bumblebee. My optics. Here, grab this ammo clip. More Decepticons are trying to board. Don't forget to reload. Έλα, πού είστε καλοί Decepticons. Πού είστε καλέ. Έλα να σε κάνω βίδες. Σε αυτά τα παιχνίδια νιώθεις ότι είσαι ο Ράμπο, ρε φίλε. Αυτό μου αρέσει. Και τώρα που το σκέφτομαι δεν υπάρχει και λόγος να το παίξεις το hard αυτό το game. Είναι απλά για να δεις το story, απλά για να το παίξεις, να πεις ότι ξέρεις έπαιξα αυτές τις... Εγώ παίξει γύρω στις 10 ώρες και είμαι στο τέλος του τρίτου chapter νομίζω. Επομένως, και έχει νομίζω 17 chapters. Θεωρητικά λοιπόν είναι ένα παιχνίδι γύρω στις 30-40 ώρες, αρκετές ώρες θα έλεγα για τέτοιου είδους που τρώγεται χαλαρά και ωραία. Staying over the bridge. Πού πας ρε Optimus, περίμενε με. Πάει, χάλασε ρε φίλε, μόλις έφυγε. No, the entire defense network is down. Without the pulse cannons, Optimus won't stand a chance. You'll have to reboot the system manually. Άντε να το κάνω reboot. Λοιπόν, κάτω αριστερά η ενέργειά μου και η ασπίδα μου. Η ενέργεια δεν αναπληρώνεται, η ασπίδα αναπληρώνεται όμως. Οπότε το καλύτερο που έχετε να κάνετε είναι να φάτε αρκετές, ώστε μόλις δηλαδή ουσιαστικά μηδενίσει η ασπίδα σας πρέπει να καλυφθείτε τέλος πάντων.
Εδώ μας μαθαίνει κάτι πολύ σημαντικά πράγματα. Πώς να πηδάμε. Τρομερό. Receive the dash, ωραία, τρέχουμε. Το shift. Ω, να πλοκάμε μπήκε μέσα. Κράτα την ασφάλεια καλά. Gravity reestablished. Μου θυμίζει και λίγο το Dead Space. Ωραία, εδώ πηδάμε και τρέχουμε. Κάνουμε dash τέλος πάντων. Δηλαδή έχουμε ένα action το οποίο είναι και λίγο RPG θα το έλεγε, γιατί μπορεί να δεν ανεβαίνεις level ακριβώς, αλλά να βαθμίζεις τις πανοπλίες σου, το armor δηλαδή, τέλος πάντων, και τα όπλα. Οπότε έχει και στοιχεία RPG. Το οποίο έχει να κάνει με ένα blockbuster σειρά, δηλαδή το Transformers. Είναι καλό φτιαγμένο, είναι γρήγορο, δεν το βαριέσαι δηλαδή. Είναι στο διάστημα, είναι με... Δηλαδή, γιατί να μην το παίξεις αυτό το παιχνίδι. Δεν χρειάζεται να είναι κάτι ιδιαίτερο, ας πούμε, για να το παίξεις, πραγματικά. Ξαναλέω, το κειμένο δεν είναι port. Ωραία, μείναμε μία με ένα ενέργεια. Αυτό είναι καθαρά μέσα στο tutorial για να μας δείξει ότι παίρνοντας το ενεργόν από κάτω ότι... Λοιπόν, μου λέει τώρα να μεταφέρω το όπλο μου στο δίπλα χέρι, βέβαια δεν ξέρω τι λέω εδώ κάνει αυτό. Better aim and cover, λέει, ενώ βολεύει. Θα πάρω το κλασικό. Put him down, put him down. Τον σκότωσε. Easy now. Your pulse rifle could melt that whole panel. Think you can rush him from there? Φυσικά. One hit, that's it. Ωραία, ανεκοπήσαμε τα παλκάνια εδώ για να μπορούμε να αποφύσουμε το άλλο. Σκατά ανεκοπήσαμε. Ήθελα να πλοκάμε εδώ. Πώς θα σου απαντήσω ρε φίλε, αυτό δεν μιλάει ο Bumblebee. Ο Bumblebee. Μου αρέσουν και αυτά τα options. Λοιπόν, αυτός είναι ο Bumblebee. Με τη μορφή. Όχι, όχι. Που μοιάζει με... Τι σκάτα είναι αυτό, ξέρω. Αυτοκίνητο του μέλλοντος. Προφανώς η φάση δεν είναι... Η φάση δεν είναι στο... στη γη, επομένως δεν μπορεί να μοιάζει με αυτοκίνητο, μοιάζει με κάτι. Τέλος πάντων. Έλα μωρέ. Λοιπόν, σαν αυτοκίνητο, τέλος πάντων, σε αυτό το φόρμ δεν είναι πολύ, πολύ ωραία η κίνηση. Το είδατε και σκουτούλησε σε κανένα διατύχου. Γενικά έχει μπαγκές και τέτοια πράγματα. Σιγά τα physics τώρα που χρησιμοποιεί αυτό το παιχνίδι. Over here, Bumblebee. Fresh supplies. Fresh supplies. Now you're ready to blast some cons straight back to Cybertron. Through here, Bumblebee. You want to be tip of the spear? We're right behind you. Keep the heavy weapon. Thermo rocket cannon. Με το Will αλλάζεις το όπλο. Το μεταξύ μου αρέσει το ότι το όπλο δεν το βγάζεις, ας πούμε, από την τσάντα, από την πλάτη σου, όπως το βγάζεις όλα τα άλλα στο map. Ουσιαστικά χτίζεται πάνω σου, κοίτα εκεί έτσι, ναι.
Target right. I'm hit. I'm down. Target left, target right. Target left. Πού στο διάλειο το target? Άλλα μετά. Boom. Boom. Επίσης έχω παρατηρήσει ότι τελειώνουν εύκολα τα σφαίρες σου. Δεν είναι τόσο απλό πια. Και δεν έχει να κάνει με το επίπεδο που παίζεις. Το επίπεδο που παίζεις έχει να κάνει μόνο με το έχει να κάνει μόνο με το πόσο έχει να κάνει λοιπόν με το πώς. Έλα, μην κουνιέσαι. Με το πώς θες, ας πούμε, για να πεθάνεις. Ωραία, είσαι χωράλο μέσα. Κολλόφαρδος. I can't see anything, but my scanners say Optimus should be right on top of you. Αυτός ήταν Optimus. Α, ναι, και ο Megatron. Πάμε. This ought to do the job. Even if you destroy me, Megatron, others will rise to defeat your tyranny. Τι κανόν είναι αυτό, ρε φίλε. Όχι, γαμώ το, φύγε! Ρε Bumblebee. Ρε Bumblebee. Εντάξει, τώρα και να κλάψουμε δεν νομίζω. Θα πάθηκε το πολύ πολύ να πάθηκε ένα βραχύκλωμα. Ωραία, και εδώ βλέπουμε την κινηματογραφική αρχή του Transformer. Τον Transformers, τέλος πάντων. Ακόμα και στο βίντεο τρεμοπαίζει αυτό, ρε παιδιά, είναι δυνατόν. Ποτέ δεν το κατάλαβα αυτό. I am Optimus Prime, leader of the Autobots. Πόσο τον λατρεύω αυτόν τον άνθρωπο. Αυτό το ρομπότ τουλάχιστον. 6 Earth days before launch. Νάτος ο Θεός. Λοιπόν, και τώρα ξεκινάμε με τον Όπτιμο. Defend the Ark. Όπως θα ήθελα και εγώ αεροπλάνο. Λοιπόν, να θυμίσω ότι σε αυτό το παιχνίδι, τουλάχιστον μέχρι το τρίτο chapter που έχω φτάσει εγώ, Grimlock, do you read me? Grimlock. No answer. Τουλάχιστον στα τρία πρώτα chapter που έχω παίξει εγώ, μπορείς να πάρεις μέχρι 4-5 χαρακτήρες νομίζω. Δεν ξέρω αν ξεκλειδώνουν επόμενοι. Φυσικά είπαμε τους αναβαθμίζεις, τόσο τα όπλα όσο και τις ασπίδες και όσο τα abilities τέλος πάντων που κάνουνε. Change form. Ξαναλέω ότι όσο είσαι αυτοκίνητο. Αυτό. Ακριβώς αυτό βλέπετε, κουλάω στους τοίχους. Γενικά ο χειρισμός είναι αρκετά δύσκολο. Okay. Αυτό.
Πάω ρε παιδιά, τι να κάνω, πετάξω. Έχουν βγει πολλά παιχνίδια της σειράς κατά καιρούς. Θέλω να πάω λίγο στραβά. Αλλά αυτό το τελευταίο νομίζω είναι και το καλύτερο όντως, γιατί έχω παίξει και τα παλιότερα. Έχουν άλλο story τα παλιότερα, ίσως στη γη. Τι έγινε πάλι? Φυσικά ένα identity, εγώ είμαι. Εγώ είμαι Optimus Prime, ανοίξτε. Δεν στο είπα. Ηλίθιε, ηλίθιε ρομπότ. Optimus, we tried our best. Without Grimlock, Megatron rolled right over us. Easy soldier. Θα γίνεις καλά. Μια χαρά θα γίνεις. Μπορεί να σκόψουν κομματάκια, να γίνεις ανταλλακτικά, αλλά θα γίνεις καλά. Για πάμε από εδώ. Ο Ratchet. Ratchet, how can I help? Silverbolt's leaked to Martenoton. We need to stabilize his power. Grab that cable. Now plug it into his power supply. Βάλ του το cable στον κόλλο. We blew a regulator. By the Matrix. We need that power online. Μα αυτό το power ρε, πού στη πια τόσα ένεργο έχουμε. Well met, Ratchet. Τόσο εύκολα έτσι, λέει, πώς το επισκευάζει ένα ρομπότ. Παίρνεις ένα ματσού και το χώνεις στο ρομπότ, έτοιμο. Και όντου διάρμορη ένα... Έτα. Ενάντζες τέλετραν. Στο διάρμορη. Together now. Almost got it. You're gonna be okay. You're gonna be okay. Όλα θα πάνε καλά. Λοιπόν, δεν θέλω να σας το δείξω όλο το... Α, ωραία, εντάξει, καλύτερη στιγμή. Λοιπόν, υπάρχουν και αυτά εδώ πέρα τα μαρκούτσια. Τα Teletran λοιπόν store, τα οποία τι κάνουνε? Πολύ απλά αναβαθμίζεις τα όπλα. Primary weapons, heavy weapons. Πάνω είναι αυτά που έχω ξεκλειδώσει εγώ. Λοιπόν, αυτά είναι που έχω ξεκλειδώσει εγώ. Ο κάθε χαρακτήρας έχει τα δικά του. Heavy weapons, tech, assault και utility και διάφορα perks. Τώρα έχω 2.500 ας πούμε shards. Αναλόγως τα αναβαθμίζεις. Τώρα ας πούμε φαντάσου τι έγινε. Εγώ έχω αναβαθμίσει. Πώς πας το άλλο? Τι θέλει ρε φίλε? Εντάξει, τέλος πάντων. Λοιπόν, οκ, okay. Αυτό είναι το blaster. Ένα γαμ. Ωραία, λοιπόν, cycle, στο διάλο. Λοιπόν, εγώ έχω αναβαθμίσει ας πούμε αυτό αρκετά κιόλας. Έχω κάνει κάποιες αναβαθμίσεις. Να μπορώ να βαθμίσω και αυτό 2800, όχι δεν μου φτάνει. Acquired. Λοιπόν, αυτό είναι το primary weapon μου. Κάνεις λοιπόν αναβαθμίσεις και στο τέλος κάθε chapter μπορείς να αναβαθμίσεις όλο το χαρακτήρα και φυσικά και όσους χαρακτήρες έχεις κλειδώσει μέχρι τότε. Λοιπόν, ωραία, καλύτερα που δεν έκλεισα το βίντεο πριν δούμε αυτό. Αυτή είναι η φάση, δεν έχει κάτι ιδιαίτερο. Προχωράς στην ιστορία, ξεκλειδώνεις boss, ξεκλειδώνεις χαρακτήρες, ξεκλειδώνεις όπλα. Είναι αρκετά εντυπωσιακό και μόνο γιατί είναι εντυπωσιακό. Λοιπόν, μόνο και μόνο επειδή είναι εντυπωσιακό, σας συστήνω να το δοκιμάσετε. Όπως είπα και πριν, δεν έχει απαιτήσεις ιδιαίτερες, οπότε είναι κάτι πανεύκολο να παίξει ας πούμε και σε μέτρους υπολογιστές. Ακόμη και αν καταφέρετε να σας κολλάει, έχει στα settings του διάφορα αρκετά λεπτομέρειες τέλος πάντων επιλογές για τα γραφικά. Αυτό να το ρίξετε κι άλλο. Το παιχνιδάκι γαμάει, πρέπει να το παίξετε.
Αυτά από μένα. Λοιπόν, μην ξεχάσετε να κάνετε ένα like, ένα subscribe στο κανάλι αν θέλετε. Και τέλος πάντων, αν σας αρέσει το βίντεο, γράψτε ένα comment. Ξέρω, αν δεν σας αρέσει, γράψτε είναι μαλακία, πετατό. Όλα τα comments είναι δεκτά, αποδεκτά. Κατά τα άλλα, να θυμίσω ότι έρχονται στο κανάλι διάφορα. Έρχεται πλέον πρόγραμμα με συγκεκριμένα πράγματα που θα κάνουμε. Αυτά τα let's play είναι εξτραδάκια, ας πούμε. Έτσι, όταν βρίσκω κάποιο ωραίο παιχνίδι, θα το κάνω let's play για να γουστάρουμε. Έρχεται λοιπόν το πρόγραμμα. Έρχεται και καινούριο review από τον Gaioth. Περιμένουμε διάφορα πράγματα. Περιμένουμε ένα review από τον Gaioth. Περιμένουμε πώς και πώς το καινούριο expansion του Witcher, για το οποίο ζει ο Gaioth, δηλαδή πραγματικά. Και με αυτά και με αυτά, παίξαμε και πόση ώρα, 20 λεπτό εδώ πέρα. Έγινε αρκετά μεγάλο το βίντεο. Λοιπόν, τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας.